δεν έχει τέλος η τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης. Πριν καλά-καλά στεγνώσει το αίμα από το θανατηφόρο τροχαίο χθες το πρωί στα Αρμανόγια, που άδικο θάνατο βρήκε ένα ζευγάρι που κηδεύτηκε σήμερα στο Σοκαρά, ο επαρχιακός δρόμος Ηρακλείου Βιάνου, στο ύψος του Σκαλανίου, μετατράπηκε σε αρένα, μέσα στην οποία τραγικό θάνατο βρήκαν δύο ακόμη άνθρωποι. Ένας 36χρονος άνδρας και μία 48χρονη γυναίκα ρουμανικής καταγωγής και οι δύο, τον οποίον το όχημα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Δυστυχώς για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες ενός τροχαίου δυστυχήματος και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ σπέβδουν άμεσα στο σημείο. Η ώρα είναι λίγα λεπτά πριν από τις 10 και λίγο μετά τον κόμβο του Σκαλανίου το σκηνικό θυμίζει πόλεμο. Μέσα στα δύο οχήματα που λίγο νωρίτερα έχουν συγκρουστεί βρίσκονται δύο νεκροί και τρεις τραυματίες. Όλοι επιβαίνοντες στο γκρι όχημα που δεν θυμίζει πια σε τίποτα αυτοκίνητο. Μετά τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά στο Παγνί των τριών τραυματιών, οι διασώστες απεγκλωβίζουν τα θύματα. Οι δύο ρουμανικής καταγωγής άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, που βρήκαν τραγικό θάνατο στα συντρίμια του αυτοκινήτου. Λίγα λεπτά νωρίτερα, σε κατάσταση σοκ, απομακρύνουν τραυματισμένοι από το σημείο μια 11χρονη, κόρη της νεκρής γυναίκας που καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού. Οι δύο ακόμη τραυματίες που βγήκαν από το όχημα ήταν ένας 24χρονος και ένας 22χρονος, επίσης ρουμανικής καταγωγής. Όταν θέλουμε, ρε παιδιά, να πάμε κάπου, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, να φεύγουμε πιο νωρίς. Θα πρέπει να έχουμε ένα καλά συντηρημένο αυτοκίνητο. Έτσι. Για να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Δεν γίνεται να θέλουμε να φύγουμε 8 παρα 5 και 8 η ώρα να είμαστε στις δουλειές μας, γιατί προφανώς αυτό μας κάνει να πάμε σε πιο γρήγορους ρυθμούς, να πάρουμε λάθος αποφάσεις και να έρθει το ατύχημα. Από το δεύτερο αυτοκίνητο που επίσης μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, σώοι βγαίνουν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής με τη 19χρονη κόρη του. Με φόντο τις σοκαριστικές αυτές εικόνες, έρχεται εκ νέου στο προσκήνιο η επικινδυνότητα της συγκεκριμένης διαδρομής από τα φανάρια της Καλυθέας προς το Σκαλάνι, που πολλές φορές στο παρελθόν έχει βαφτεί με αίμα με τις αυξημένες ταχύτητες και την έλλειψη διαχωριστικού σε πρώτο πλάνο. Τέσσερις νεκροί και 5 τραυματίες σε λιγοστές ώρες. Ο δραματικός απολογισμός των τελευταίων ωρών απαιτεί από τους οδηγούς προσοχή και σύνεση στο τιμόνι, την ώρα που οι οδικές υποδομές παραμένουν κατώτερες των αναγκών και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες. Από την αρχή του χρόνου, η Κρήτη θρηνεί 10 νεκρούς στην άσφαλτο, οι 9 εκ των οποίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Τα αίτια πρόκλησης του νέου θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.